Πειρά μεταξύ Δήμου και Αντιπολίτευσης εξαπολύονται με φόντο τις εγγραφές τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των παιδιών και των οικογενειών τους, τα οποία ζητούνται από τους Δημοτικούς Συμβούλους, με το Δήμο να επικαλείται νομικά κολλήματα. Κάναμε ερώτημα σαν υπηρεσία στη νομική μας υπηρεσία. Η νομική υπηρεσία ήταν κάθετη ότι απαγορεύεται να δοθούν τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών και των οικογενειών. Εμείς στείλαμε λοιπόν την Παρασκευή την απάντηση της νομικής μας υπηρεσίας στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων για να μας υποδείξει αν αυτά που η αντιπολίτευση επικαλείται ισχύουν και να μας δώσει και οδηγίες αν μπορούμε να τους δώσουμε οτιδήποτε και με ποιο τρόπο. Πρέπει να έχουμε την ευχέρεια να πάμε και να βλέπουμε τους φακέλους. Γίνεται και πρέπει να γίνεται και στην τεχνική υπηρεσία και σε όλα, έτσι ώστε να μπορεί να διασφαλιστεί και η απόφαση που θα πάρουμε. Ύστερα από την εμφάνιση της απόφασης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 2009 που με σαφήνεια ξεκαθαρίζει ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι χειριστές των προσωπικών δεδομένων και έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που είναι στη διάθεση του Δήμου, το να συνεχίζεται η αντιπαράθεση σε αυτό είναι σαν να προσπαθούμε να κάνουμε αντιπαράθεση με οπαδούς της θεωρίας της επίπεδης γης. Για άβατο ανεξήγητες περιπτώσεις μοριοδότησης και επικίνδυνες καθυστερήσεις κάνει λόγο η αντιπολίτευση, ζητώντας επίσημα έγγραφα από το Δήμο. Ανησυχούμε διότι δημιουργείται ένα άβατο, ένα καθεστώς στο οποίο κανένας δεν έχει πρόσβαση, δεν υπάρχει έλεγχος. Αυτές οι καταστάσεις πάντα οδηγούν ανεξάρτητα από προθέσεις σε άσχημες εξελίξεις. Είχαμε και περίπτωση ανθρώπου που αυθαίρετα, ανεξήγητα, του αφαιρέθηκαν κάποια μόρια για την κατοικία και έτσι βρέθηκε τελικά ο άνθρωπος με 80 μόρια από εκεί που έπαιρνε στην αρχή 230 και έμεινε εκτός παιδικών σταθμών. Διαχειριζόμαστε αποφάσεις μόνο με αριθμούς. Με αριθμούς όπου, το είπαμε και προχθές, έρχονται πολύ συχνά μεταγενέστερα. Πέρυσι το αποκορύφωμα ήταν το Δεκέμβριο να αποφασίζουμε να εγγράφουμε παιδιά που από το Σεπτέμβριο υπήρχαν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Και αν γινόταν οποιοδήποτε ατύχημα. Η αρμόδια αντιδήμαρχος από την πλευρά της μιλά για θέατρο, επισημένοντας ότι διασφαλίζεται απόλυτη διαφάνεια μέσω της πλατφόρμας και προσφέρεται διαρκής ενημέρωση στους γονείς. Σε ό,τι αφορά όλα αυτά να σηκώνουν τους τόνους και να έχουν έτσι κορώνες και εξάρσεις αγανάκτησης, τα θεωρώ θέατρο, γιατί η πλατφόρμα μπήκε και είναι και πολύ έτσι καλή σε παραμέτρους, ενώ μοντέρνα και διασφαλίζει και το αδιάβλητο, διασφαλίζει και σωστά αποτελέσματα και το κυριότερο διασφαλίζει ο γονιός να μπορεί να έρθει και να δει αποτυπωμένο στο φάκελό του όλη την αλληλογραφία που είχαμε. Την ίδια στιγμή πολλά είναι τα βρέφη που μένουν εκτός της λίστας, αναγκάζοντας οικογένειες να αναζητούν κοστοβόρες λύσεις. Πάλι εκατοντάδες παιδάκια μένουν έξω από αυτούς, χωρίς να παρέχουμε την παραμικρή φροντίδα για αυτά. Οι οικογένειές τους είναι σε αδιέξοδο. Πέρσι νομίζω ότι στο τέλος καταφέραμε και απορροφήσαμε σχεδόν όλα τα νήπια. Στα βρέφη όμως δεν ισχύει αυτό, όντως. Μένουν απ' έξω πάρα πολλά βρεφάκια, πάρα πολλές οικογένειες που έχουν μεγάλη δυσκολία.